σε προσωπικό επίπεδο, μετά την επικοινωνία που είχα σήμερα με την αποκεντρωμένη με τον αναπληρωτή. Ήθελα να ρωτήσω λίγο τον Πρόεδρο, τα αποσπάσματα των πρακτικών που βγαίνουν στη διάβγεια, τα ελέγχετε, τα θεωρείτε, έχετε λάβει γνώση αυτών που γράφονται στο περιεχόμενο του κάθε πρακτικού. Τότε λοιπόν θα πρέπει να γίνει μια παρατήρηση. Και το δέχομαι. Και θα πρέπει να διορθωθεί. Σε όλα τα πρακτικά από τον Νοέμβριο που λήφθηκε κάποια απόφαση που μέθετε σε ΕΒΙΑ, γράφει καθυπέρβαση και καθυπερβολή ότι ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημοσένης Κουτσίδης, σύμφωνα με την από 11-12-2017 απόφαση του συντονιστή της αποκεντρωμένης διοίκησης Υπήρου, έχει τεθεί σε αυτοδίκη αργία. Σε όλες τις αποφάσεις. Εδώ είναι μια απόφαση για έκκληση καταβολής εξόδων για μετακίνηση ερωτών στην Αθήνα. Υπάρχει κάποιος λόγος. Υπάρχει κάποιος λόγος που αυτό αναφέρεται. Γιατί αυτή είναι η πρόταση, γιατί με παραβλάνησατε, έτσι. Όχι, μα παραβλάνησατε, γιατί δεν σα άρα το γνωρίζετε. Ωραία, τότε να πρέπει να συνεχίσω παραπέρα. Ο ίδιο ο αναπληρωτή τη αποκεντρωμένη που λέει ότι αυτό δεν πρέπει να αναγράφεται. Δεν υπάρχει ένα λόγο. Επειδή όμω αναγραφόταν, αυτό που θα ζητήσω με βάση το διατακτικό τη απόφαση του γραμματέα και πάλι, η οποία λέει διαπιστώνουμε την αυτοδίκαιη άρση της επιβληθής σας με την αριθμό ΤΑΒΕ 11-12-17 απόφαση μας θέσει σε κατάσταση αργίας κλπ. Του κ. Δημοσθένου της Επιβληθής του Δημοτικού Συμβουλίου της Συμβούλου Γερμανών, η οποία θεωρείται ως ουδέποτε επιβληθής σας. Κατόπιν της αριθμών ΤΑΒΕ απόφασης κλπ. Κλπ. Που σημαίνει ότι πρέπει να κατεβεί από όλα τα έγγραφα της διάβγειας ό,τι έχει βγει. Ουδέποτε επιβληθής σας. Αυτή είναι η άποψη της αποκεντρωμένης. Δεν είναι πιθανό. Εγώ δεν ερώτημα αυτό. Θα επανέλθω όμως με επίσημο ερώτημα, εάν δεν κατέβει από όλες τις αποφάσεις της διάρκειας που έχουν διανεμηθεί δίκαιη φαίη πολλά. Σταματάω και δέχομαι ότι δεν είναι κακό προαίρετο, αλλά θα πρέπει να επαναστοθεί. Δεν ξέρω. Έτσι για να είμαστε ειλικρινείς, ερωτήσαμε για να το κάνουμε, δεν το κάναμε στο δίκαιο. Απλά, όχι. Το δίκαιη φαίη πολλά όμως θέλω να το πάρεις πίσω. Θεωρώ ότι ο σεβασμός μου στο πρόσωπό σου και γενικά στο πρόσωπο όλων των συμβουλών είναι καθαρός τίμιος, ξεκάθαρος. Θα πρέπει να σε ρωτήσω. Γιατί η αποκεντρωμένη μου λέει θα μπορούσε απλά να γίνεται μια αναφορά σε μια απόφαση. Τίποτα. Τίποτα. Εξάλλου η απόφαση που βγήκε μιλάει ως ουδέποτε επιβληθής. Το ίδιο γίνεται και σε όλα τα συλλογικά όργανα στα οποία συμμετείχα. Εξαλείφεται ποινή. Δεν είπε κανένα. Αυτό. Και αν μπορεί όλοι από όλο αυτό που λέτε να εξαλειφθούν όλα από τα έγγραφα και μέσα στο προηγούμενο επίπεδο θα το κάνουμε. Δεν υπάρχει άλλο. Απλά το αναφέρω, περιμένω να το λέγεις και θα επανέλθω με έτοιμα εδώ και στην αποκεντρωμένη.